Και τώρα καταλαβαίνεις ότι ο Βακιάρος θα τα δώσει όλα. Θέλω να τα λέμε. Γιατί αυτά ο άνθρωπος έχει. Εγώ περιμένω από χτες. Από χτες έχει πει αυτό που έχει υποσχεθεί. Έχουμε ανταλλάξει και κάτι Instagram πληροφορίες εμείς. Κάτι Instagram πληροφορίες. Μιλάμε. Εμείς έχει γίνει ο κρατερός κατσουλής με το Instagram. Βλέπω τρελό style. Έτσι, δηλαδή. Ανεβάζει όπου πάει Instagram stories. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά, Λαμπρό. Και τώρα που σε βρήκαμε και λίγο καλύτερα, μη σου πω. Πεινάτε μου. Πάρα πολύ. Τι λες αυτό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία πανεύκολη συνταγή με κεφτεδάκια και ζυμαρικά παπαρδέλες. Σε μία κατσαρόλα. Σε μία κατσαρόλα. Θα τα βράσουμε μέσα σε ένα ζωμό και θα γίνει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Είναι ένα διαφορετικό μαμαδίσκο φαγητό, το οποίο θα το κάνουμε με κάποια tips που θα πάμε να δούμε. Ανυπομονούμε! Πάμε να δούμε τελικά. Λοιπόν, έχουμε 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο χυμά. Με το λιπάκι του, με ρωτάνε στο κροπολίο. Και έτσι λέει και λίγο λιπάκι, λίγο. Έχουμε μια μισή κουταλιά της σούπας έτοιμη κρεμμυδόσουπα, θα σας πω τι είναι αυτό. Mm-hmm. Έχουμε μισή κούπα τριμμένη φρυγανιά, ένα κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού ξύδι, θα σας πω και αυτό τι είναι, ένα αυγό πλάς ένα σπράδι, πιπέρι, αλάτι και Worcestershire sauce. Μάλιστα. Αυτό είναι μία σος τώρα. Είναι μία σος. Δεν προφέρεται μόνο από τους επαγγελματίες. Είναι αυτό που έχει το αλογάκι. Έχει ένα σήμα, δεν έχει απ' έξω στην ετικέτα. Νομίζω έχει μία. Την παίρνει έτοιμη πάντως αυτή. Αλλά έτοιμη. Νομίζω αυτό το έχει φτιάξει ένας φαρμακοποιός, νομίζω, αυτή τη συνταγή. Τέλος πάντων, όποιος δεν έχει Worcestershire sauce μπορεί να βάλει μία κουταλιά της σούπας κέτσαπ. Κέτσαπ, μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε. Έχουμε και λέμε. Ποιο πλάθει ωραίο κύμα. Εγώ από σήμερα. Εύκολα. Λοιπόν, βάλε τα βάζω γαντάκια. Τώρα τι θα βάλουμε. Αυτή η κρεμμυδόσουπα εδώ είναι ένα τυπάκι. Το οποίο θα το βάλετε μέσα στο κύμα. Θα αλλάξει λίγο τη γεύση. Είναι έτοιμη. Αν δεν έχετε κρεμμυδόσουπα, μπορείτε να βάλετε μισή κούπα σοταρισμένο κρεμμύδι. Μάλιστα. Λοιπόν. Boom. Μισή κούπα σοταρισμένο κρεμμύδι. Ωραία. Ρίχνουμε τώρα την κρεμμυδόσουπα. Τι φρυγανιά. Εγώ το δουλεύω ήδη. Ναι, ξεκινά okay. Εδώ. Οπ. Το λαδάκι μας. Οπα. Λοιπόν, τώρα, ξύδι. Καλό είναι να βάζουμε ένα με μισό κουταλάκι του γλυκού στον κυμά. Γιατί? Γιατί βοηθάει με την πρωτεΐνη του κρέατος και μαλακώνει πιο πολύ το κρέας. Θα βάλουμε αλάτι πιπέρι. Μπορείς να κάνεις και με μπουνιές καλύτερα. Α, ναι. Για να το. Για πιο γρήγορα. Για πιο γρήγορα. Βάλουμε και τη σάλτσα. Και τώρα θα ρίξω τα αυγά. Ας θα βάλω εγώ τα γάντια. Ευχαριστούμε. Πολύ καλός. Πολύ δυνατός. Πόπο, βλέπω ότι είσαι... Και τώρα που θα πέσει και το αυγό μέσα, θα γίνει χαλασμός. Θα βάλουμε ένα αυγό και... Παιδί μου, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Είναι πολύ ωραία να μαγειρεύεις. Είναι σπουδαίο, είναι ωραίο πράγμα. Και καλά, ένα... αυτό είναι τέλειο για τα παιδάκια. Ασπράδι. Ας μαζέψω εγώ. Αυτό τώρα δηλαδή. Μα το κάνεις με το παιδάκι σου σπίτι και να γίνει χαλασμός. Χαμός. Ναι, όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν, κοίτα πώς είναι καλό να πλάθουμε τον κυμά. Απλώς είπα να το... Μπράβο. Να το... Λοιπόν, χρησιμοποιούμε μπουνιές. Ναι. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι αέρα μέσα στον κυμά. Okay. Δηλαδή, πώς το κάνεις. Yeah. Κάνεις λίγο έτσι, το κλείνεις. Και το κλείνεις. Μάλιστα, οκ. Okay. Οπότε έτσι τι κάνεις, ακούσω που κάνει το θόρυβο. Αυτό μάλιστα. Τώρα βάζει λίγο αέρα και θα κάνει λίγο πιο αφράτα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Να έτσι. Σου πω κάτι. Να μάθουμε και να μάθουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Έτσι. Tips. Δηλαδή, άμα το ζουλάς, δεν βοηθάει. Γιατί έτσι βλέπεις, κλείνω εγώ εδώ. Μην εδώ μένει αέρας και σωστό, όταν σωστό. Το ζουλώ, μένει μέσα. Και έτσι ανακατεύονται τέλεια και λοιπόν, τα υλικά μας. Τώρα. Πόσο ώρα θα μας πάρει αυτή η συνταγή, έτσι. Συνολικά θα μας πάρει περίπου, αν το ξεκινήσουμε τώρα και το τελειώσουμε, 20 με 25 λεπτά. Τέλειο. Το πολύ. Τέλειο. Το πολύ. Τώρα, για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, όχι. Θα πάρουμε αυτό το πιατάκι και θα πλάθουμε κεφτεδάκια. Για να πλάσουμε τα κεφτεδάκια μας λοιπόν. Και εγώ κάθομαι και τους βλέπω. Και είναι δύο άντρες οι οποίοι πλάθουν κεφτεδάκια. Και εγώ κάθομαι και παρατηρώ. Κοίτα, μπορείς να ανοίξεις όμως την κατσαρόλα να δεις τα φτιάξουμε. Εντάξει. Ώρα. Είναι τέλειο. Τι δεν έχουμε κάνει. Είναι τέλειο. Ωραία. Εγώ εδώ θα ξεκινήσω τη δουλειά με τα κεφτεδάκια. Πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε να βάλουμε κάποια τελευταία touch. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να φάει τώρα, δεν μπορεί, ας πούμε. Μπορεί να φάει, αλλά εντάξει. Θα είναι καλύτερο να βάλουμε λίγο το τυράκι, λίγο μάλιστα, μετανό, εντάξει, λίγο πιπεράκι ακόμα. Εγώ λοιπόν, τελειώνουμε εδώ, Έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ από
από τη διαδικασία που έχω ξεχάσει πόσο πολύ πεινάω. Να σου πω, κανένα live δεν θα βγάλουμε σήμερα. Πώς, με ποιος. Θα μπορέσει και δεν έχω το κινητό μου μαζί να σας βγάλω εγώ ένα live. Φοράμε και δύο γάντια και είμαστε μη κοιμάδες. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε. Α, με το γάντι, κοίτα. Πάτα λίγο εδώ. Ναι. Το δάχτυλό σου. Εδώ. Ναι. Εδώ στην άκρη. Εδώ. Πατημένο. Πατημένο. Και γύρω το τσουπ. Τέλεια, να πάει στο 9. Ωραία, εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να βάλουμε λίγο λάδι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα λοιπόν είναι, αφού έχουμε κάνει τα κεφτεδάκια μας... Τα σοτάρουμε. Τα σοτάρουμε τα κεφτεδάκια μας. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Τα βγάζω τα γάτια, λοιπόν, δεν τα ξαναχρειαστούμε. Όχι. Λοιπόν, okay. Ακούστε με τώρα. Όπως σας είπα και την πρώτη φορά, καλό είναι να μην βάζουμε πάρα πολύ λάδι μέσα στο... Στο φαγητό, στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα. Οπότε να βάλουμε πάνω στα κεφτεδάκια. Okay. Και τώρα εδώ έχουμε δυνατή φωτιά και τι θέλουμε, να δώσουμε χρώμα. Εντάξει, θα βάλουμε και λίγο μέσα εδώ. Ελάχιστο έτσι για το... Ναι, μία κουταλιά. Για το καλό. Για το καλό. Για να μην λένε ότι δεν βάλαμε. Δυνατή φωτιά. Έτσι, για να μην λένε ότι πάρει, να πάρει χρωματάκι καλό. Το βάζουμε αμέσως, ε. Το βάζουμε αμέσως. Θέλω να μου δεις λίγο χαρτί, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ συγγνώμη, το αφήνουμε ένα λεπτό. Να σε σκουπίσουμε και ναι, λίγο. Έχει λίγο ζέστη. Έχει πολύ. Λίγο. Το αφήνουμε ένα λεπτό από τη μία, ένα λεπτό από την άλλη. Να πάρει ένα ωραίο χρώμα, θα σας δείξω τώρα πώς θα είναι. Αυτό το παίρνω. Αυτό το παίρνουμε, ναι. Τώρα θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ένα story. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλάει. Για να δούμε. Έτσι απλό. Λοιπόν. Όπω ήδη μύρισε. Ήδη μύρισε τέλεια. Ας βγάλω και αυτό το φέρνω. Live μετάδοση. Σεφ. Αλλά πρέπει να το Σωτήρι. Δεν το παίρνεις και αυτό. Γεια Σωτήρι. Ένα λεπτό από τη μία πλευρά, ένα λεπτό από την άλλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και από εδώ και από εκεί, από όπου θέλετε. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα τι χρώματα θέλουμε να πάρουμε. Από να θωρακιστούν. Και αυτό τώρα, τι είπαμε την πρώτη φορά, ότι η γεύση καμποντισμένη που θα βγάλει, όταν ρίξουμε το υγρό στοιχείο μέσα, θα μας βγάλει λίγο παραπάνω γεύση. Γεια σας. Γεια σας, κάνουμε καταπληκτικά κεφτεδάκια. Θα γίνει χαλασμός εδώ πέρα με παπαρδέλες. Τον βλέπετε ωραία, live το λάμπρο. Για πάμε. Λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι να και μετά γυρίσουμε. Θα βάλουμε το ζωμό. Θα βάλουμε μια μισή κούπα γάλα, μια μισή κούπα ζωμό. Αυτό θα βράσει για δύο εδώ λεπτά. Μέσα, και μετά, ναι, εδώ μέσα. Και εδώ μέσα και θα βάλουμε το και έτσι θα ρίξουμε τις παπαρδέλες. Και αυτό θα μαγειρευτεί όλο μαζί. Μα έτσι όπως το ακούτε, δεν θέλετε να το φάτε. Λοιπόν, εδώ άμα κάνουμε άκουσμα, ένα κοντινό, να το βγάλω εγώ από εδώ, να δείξουμε ένα ωραίο χρωματάκι. Κάνω και εγώ ένα κοντινό εδώ μεταξύ. Αυτό είναι ένα ωραίο χρωματάκι. Αυτό που το βάζει μέσα τα δάχτυλά του, το τηγάνι που καίει, το τηγάνι, το λάδι και βγάζει το αυτό. Είναι λίγο τρομακτική η ευκολία που έχεις με τη τάξια. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε έτοιμοι να το γυρίσουμε. Και αυτό, αυτό, αυτό. Δεν είναι καλά το κορίτσι, είναι σαφές. Λοιπόν, έτοιμα, τέλεια. Τα γυρίσαμε όλα. Πάνε τα κεφτεδάκια. Μισό λεπτάκι από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Ρίχνουμε το ζωμό και θα σας δείξω μετά στο τέλος τι κάνουμε. Μήπως όση ώρα, σε αυτό το μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα. Να φάμε τίποτα. Ρε παιδί μου, δεν είναι έτοιμο, σου λέει ακόμα άνθρωπο. Δεν είναι έτοιμο και δεν λαφάει. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε σε ένα καλό δρόμο ναι, ναι. Για να ρίξουμε το ζωμό. Ωραία. Κοτόπουλο. Μη φοβάσαι, δεν πετάει. Όχι, και το όχι, γάλα. Δεν έχουμε προβλήματα λοιπόν, τέτοια. Τώρα αυτό τι γίνεται, βάζουμε γάλα. Γιατί βάζουμε γάλα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε κρέμα γάλακτος και το γάλα θα βοηθήσει τα μακαρόνια να ρουφήξουν τη γεύση, θα μας κάνει μια κρεμόδιθη στο τέλος και δεν θα έχει πολλά λιπαρά. Μάλιστα, εξαιρετικό. Όλο τέτοια ωραία πράγματα. Τι όλο ωραία τέτοια ωραία πράγματα λέει ο Λάμπρος κατά μέρα. Εδώ τώρα τι κάνουμε. Καλημέρα σε όλους όσους που στέλνετε εδώ πέρα τα υπέροχα μηνύματα. Βλέπω καρδιές, χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε για την αγάπη και να πω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε και όλες για όλα τα μηνύματα που μας έχετε στείλει από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Θέλουμε να πάρει μια βράση. Ναι. Και με το που πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια. Ναι. Στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται ότι δεν θα είναι λίγο δύσκολο. Η κατσαρόνη είναι χαμηλή και πλατιά και αυτό μας βοηθάει να μπουν τα μακαρόνια μέσα στο ζωμό, να βράσουν και να τελειώνουν. Και θα βράσουν στην ίδια διάρκεια που δίνει η συσκευασία. Ναι, μπορεί να πάρει ένα λεπτό παραπάνω. Μάλιστα. Αλλά σημαντικό είναι αυτό, να το ξέρουμε. Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Είμαστε θα δούμε, σχεδόν γιατί έχουμε και απορίες αρχισυντάκτη. Ο Γιώργος μας από πάνω λέει, δηλαδή μέχρι να ρουφήξει το ζουμί εκεί θα το καταλάβουμε. Ναι, ναι, εδώ, λέει Γιώργο. Μπορεί, μπράβο, Γιώργο. Μπορεί να δείξουμε μπράβο. Λίγο εδώ. Δεν έχει ζουμί, έχει πάρει. Οπότε μπορούμε τέλεια. Να προχωρήσουμε. Πολύ ωραία. Εγώ θα κόψω το μαϊντανό για να φτιάξουμε το έτοιμο, να σας δείξω τι και πώς. Εγώ θέλω να... Θέλω να... Θέλεις τι, θέλεις να φας. Όχι, θέλω λίγο θέλω να φάω πολύ. Δεν θέλω λίγο. Τώρα ήθελα λίγο χαρτάκι. Στο τέλος θα ρίξουμε λίγο μαϊντανό στο τέλος, να δώσουμε ένα ωραίο touch. Καλύτερα μην σου σκουπίσω την ώρα που κόβεις το μαϊντανό και... να βλέπεις καλύτερα κίνδυνο, να μην σου βάλω ένα χαρτί μπροστά σου. Εντάξει, και έχουμε κανένα λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο μαϊντανό. Ναι. Θα το ρίξουμε μέσα. Ωραία. Πώς μυρίζει τόσο ωραία. Πολύ ωραία. Και το ανακατεύουμε. Αυτό παιδιά. Το... Βλέπετε ότι είμαι σε θέση βολής, έτσι. Το ήθελα να πω απλώς ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Συγγνώμη, σεφ. Εγώ είμαι εδώ. Πεινάμε. Πεινάω πάρα πολύ. Λυσάμε, ρε, λοιπόν, φίλε, για πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Να σερβίρουμε. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που πάμε σερβίρουμε από αυτή την πλευρά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που σερβίρουμε. Είναι πιο, είναι πιο εύκολο. Πιο, ναι, 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 ναι. Και καλά, δεν το λέω. Είναι πολύ σωστό. Δεν θέλω να αλλάξουμε κάτι. Λοιπόν, τέλεια. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Και, θα βάλουμε λίγο μαϊντανό από πάνω. Και η ερώτηση είναι, εσείς τι θα φάτε. Αυτό είναι το πιάτο μου, εσείς τι θα φάτε. Και τυράκι. Θα βάλουμε ένα τελικό touch. Ο Λάμπρος πραγματικά λίγο έχει τυρί. Κάνει ένα μικρό ποίημα. Πραγματικά εύκολη μακαρονάδα με ένα σκεύος όπως σου αρέσει να τα κάνεις. Σε μία κατσαρόλα. Πολύ σημαντικό. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει κεφαλοτήρι. Ναι, αλλά τώρα αυτό ξέρεις είναι λίγο, δηλαδή δεν είναι, είναι λίγο... Παίζουμε τα νεύρα μας εδώ πέρα, δεν είναι απλή. Κοιτάξτε τώρα, εδώ, μιας και προχωράμε, έχει βράσει, ρίχνουμε τις παπαρδέλες, Εξαιρετικό. Εγώ θα πάρω ένα εδώ για να το δείξουμε πώς είναι. Ορίστε. Ζουμερό το πρώτο κεφτεδάκι. Και αυτό το τυπάκι με την κρεμμυδόσουπα είναι εξαιρετικό, να το δοκιμάσετε. Το βλέπετε. Πως είναι μια, ένα υπέροχο ζουμερό. Εγώ πάλι θα φάω λίγο μακαρονάκι να δω αυτό. Υπέροχο. Μαλακό, ζουμερό, υπέροχο. Για να δούμε. Για πες Καταρίνα, πώς φαίνεται. Παιδιά, είναι πραγματικά, σας λέω, είναι πραγματικά ποίημα. Δεν έχω λόγια, αλλά πρέπει να τα βρω. Τα λόγια. Πρέπει να συγκροτηθώ πάλι. Πείτε μου πού να κοιτάξω. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σας πω και να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα όπου εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο 901-901-4444 από κινητό σταθερό ή στέλνετε μήνυμα γράφοντας KK κενό το ονοματεπώνυμό σας το 54888 και αυτό εδώ το κουκλάκι το ζωγραφιστό. Το iPhone το 8, κάνει και ρήμα, θα γίνει δικό σας. Αν είστε τυχερός ή τυχεροί και πάρετε και βγείτε στην κλήρωση, θα πάρετε αυτό το iPhone 8. 901-4444 ή KK κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. Μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Να σας πω λίγο κάτι, να σας πω λίγο κάτι. Πες μας κάτι, είναι Κατερίνα. Τόσο εύκολο, τόσο απλό και τόσο ονομασμό που πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε όλοι εσείς που μας βλέπετε τώρα από το σπίτι να είναι έτοιμο για την οικογένειά σας, για τα παιδάκια σας, 20 με 25 λεπτά. Να δείξουμε ένα κοντινό εδώ, τώρα που έχει ξεκινήσει να μπαίνει το μακαρονάκι μέσα. Οπότε αυτό τώρα σε περίπου 6-7 λεπτά που είναι το πακέτο. Είναι έτοιμο, ρίχνουμε λίγο μαϊντανό στο τέλος, τυράκι, πάει το, εξαφανίστηκε βλέπω σιγά σιγά. Ποιο, ποιο, α, συγγνώμη. Θα πάρω κι εγώ αυτό εδώ. Δεν τρώει κανείς σήμερα. Θέλετε μια πιτζα, θέλετε. Πραγματικά, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας, στη φωλιά των Κούκου. Γεια σας.